Αυτό το podcast είναι αφιερωμένο στην ανακάλυψη της Αμερικής από τους Βίκινγκ με ποια βάση. Όχι με την αρχαιολογική βάση που αποδείχτηκε το 1960 χάρη σε ευρήματα, αλλά με τις Ισλανδικές σάγκα, γιατί έχει σημασία αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά έγιναν πάνω κάτω πριν μια χιλιετία. Αμέσως καταγράφτηκαν μέσα στις περίφημες σάγκα, δηλαδή τα σκανδιναβικά έπι και ειδικά τις Ισλανδικές. Έχουμε με αυτά τα κείμενα όλες τις αναφορές και παρόλο που τα είχαμε για τόσους αιώνες, κανένα δεν πίστευε ότι πήγαν πραγματικά. Τώρα που τα μελετήσαμε πολύ προσεκτικά, μέσα σε αυτές τη σάγα υπάρχει μια ειδική σάγα που αποτελείται από τρία μέρη. Ε, αυτή η πρώτη σάγα από αυτό το τρίπτυχο είναι η σάγα της Βίνλαν. Γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί ε, Βίνλαν είναι η ονομασία της Αμερικής για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όταν θα πάνε από την Ιρλανδία στη συνέχεια στην Ισλανδία, γιατί δηλαδή έχουν έρθει και από την Νορβηγία βέβαια, και μετά από την Ισλανδία θα περάσουν από την Γρυλανδία, το επόμενο βήμα θα είναι η Αμερική, όπου θα βρεθούν στην περιοχή που θα τη λέγαμε τώρα ε, στη ζώνη επαφής, ας το πούμε έτσι, του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πρώτο που σκέφτονται σαν όνομα για αυτές τις περιοχές είναι να πούν ότι είναι εκεί που υπάρχει το σταφύλι. Αμπέλια. Βρίσκουν αμπέλια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είχαν και χιούμορ, ειδικά με το θέμα της ονομασίας της Γρυλανδίας, εφόσον είναι η πράσινη χώρα, όπου υπάρχουν πάγοι παντού, ο Έρικ που την ανακάλυψε, ο Ερυθρό, την ενόμαστε με αυτόν τον τρόπο για να προσελκύσει και άλλους, έτσι ώστε να γίνει πιο μεγάλη απικία με ένα όμορφο όνομα. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν ότι έρχονται από την Ισλανδία που είναι η χώρα του πάγου, μετά πάνε στη χώρα του πράσινου και την επόμενη χώρα που αντιπροσωπεύει την Ήπειρο, την Αμερικανική Ήπειρο όπως τη λέμε τώρα, λόγω του Αμερίγκου Βεσπούτσι, Ανακαλύπτουν λοιπόν μία χώρα για την οποία το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ότι πόσο έφορη είναι αυτή η γη, πόσο πλούσια είναι, βλέπουν δέντρα παντού, τεράστια, δάση, αμπέλια όπως το είπαμε, βλέπουν ακόμα και σιτάρι, όλα αυτά έχουν γίνει με έναν άγριο τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχουν καλλιέργειες, ανακαλύπτουν ποτάμια που είναι γεμάτα ψάρια και ουσιαστικά για αυτούς είναι σίγουρο ότι για εκείνη την εποχή αντιπροσωπεύει μια μορφή παραδείσου. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι μένουν εκεί πέρα αρκετό καιρό έτσι ώστε πρώτον για να συνοντήσουν και αυτόχθονους λαούς έχει ενδιαφέρον η πρώτη επαφή γίνεται, θα μπορούσα να πούμε, σχεδόν παθητικά. Απλώ βλέπονται και κοιτάζουν ο ένα τον άλλο πώ είναι. Εξαφνιάζονται από την όψη του. Η σάγα η Ισλανική περιγράφει του λεγόμενου Ινδιάνου, όπω του ονομάσαμε μετά, λόγω του λάθου του Κολόμβου με τι Ινδίε. Του βλέπουν πιο πολύ σαν να είναι μαύροι. Βέβαια είναι λογικό γιατί αυτοί που ήταν στην Ιρλανδία και στην Ισλανδία ήταν κατάλευχοι αλλά μόνο και μόνο να είναι λίγο πιο σκούροι τους έβλεπαν με αυτόν τον τρόπο. Ε, θεωρούσαν ότι τα μαλλιά τους δεν ήταν χτενισμένα, ότι δεν ήταν όμορφοι. Άρα θα δούμε ότι αυτό αλλάζει. Ε, μετά θα ξαναφύγουν. Οι Ινδιάνοι έρχονται και περιγράφεται ότι έρχονται με καγιάκ για να τους βρουν μέσα στον ποταμό. Μετά επανέρχονται και όταν επανέρχονται θα κάνουν και ε, ανταλλαγέ. Και κάτι που θα αγγίξει τους αυτόχρονους θα είναι το κόκκινο ύφασμα που είχαν αυτοί που ερχόντουσαν από την Γρυλανδία και θα το ανταλλάξουν με γούνες, δέρματα ζώων κτλ. Ε, μάλιστα περιγράφει η Σάγκα ότι επειδή δεν είχαν αρκετό ύφασμα το έκοβαν σε πολύ λεπτές λωρίδες και παρόλο που ήταν όλο και πιο λεπτές οι άλλοι το ζητούσαν ακόμα και περισσότερο. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι η δεύτερη επαφή. Ε, μετά αυτό που περιγράφει το κείμενο είναι ότι θα ξαναέρθουν. Ε, αλλά τώρα θα υπάρχει μια επίθεση, θα έχουμε ακόμα και μια μάχη, θα πρέπει να να φύγουν οι εξερευνητές, θα σωθούν τυχαία από μια γυναίκα η οποία θα τρομάξει τους αυτόχρονους λαούς. Είναι μια γυναίκα που είναι έγκυος και γυμνόστηθη εκείνη τη στιγμή με ένα σπαθί και... Φαντάζομαι ότι ξαφνιάστηκαν και δεν ήξεραν πώ να, να περιγράψουν αυτό το γεγονό. Ε, μετά, όμω, καταλαβαίνουν ότι δεν θα μπορέσουν να μείνουν σε αυτήν τη γη, άρα αποφασίζουν να επιστρέψουν. Εδώ έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι όταν στην Ισλανδική Σάγκα βλέπουμε την περιγραφή τη εξερεύνηση, δεν λένε ποτέ ότι πάμε προ τη Δύση, που είναι το φυσιολογικό για μα όταν σκεφτόμαστε τον Ατλαντικό, διότι αυτοί έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και είναι στη Γρυλανδία. Άρα αυτοί συνεχώ μέσα στη Σάγκα περιγράφουν ότι κατεβαίνουν νοτιά προ τα νότα. Ε, αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι για αυτού η ανακάλυψη τη Αμερική είναι μια ανακάλυψη που γίνεται προς το νότο. Και όταν έχουν τελικά προβλήματα, λένε: Ξανανεβήκαμε προ το βορρά. Τελικά η Σάγκα περιγράφει μάλιστα και την επιστροφή του, κάνει μια αναφορά ε, για το πώ έβλεπαν και τη Μεγάλη Αρλανδία και επιστρέφουν στην Γρήλανδία. Οι επόμενες δύο σάγκα στον ίδιο κύκλο είναι ουσιαστικά αφιερωμένε στους γρίλανδούς Όταν την βλέπουμε και βλέπουμε τις λεπτομέρειες που έχουν καταγράψει οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη σάγκα είναι απίστευτο το πόσο δογματικοί μπορεί να είναι μερικοί που δεν ήθελαν να παραδεχτούν ότι αυτό είχε γίνει και δεν ήταν απλός μία μυθοπλασία στην πραγματικότητα η σάγκα έχουν ελάχιστα στοιχεία μυθοπλασίας περιγράφουν την πραγματικότητα με τον τρόπο που θέλουν αλλά ουσιαστικά στο μυαλό του είναι πιο πολύ μια ιστορική καταγραφή που, η οποία μπορεί να φανεί και τεχνική σε μερικούς, ακόμα και επιστημονική θα λέγαμε, αν, αν και είναι ε, πρόρη αυτή η ορολογία αυτό που έχει σημασία πάνω είναι ότι όταν το διαβάζουμε ξέροντας ότι έχει δίκιο βλέπουμε ότι περιγράφουν λεπτομέρειες οι οποίες είναι απίστευτες και παρόλο που υπήρχαν αυτές οι λεπτομέρειες έπρεπε να περιμένουμε τον 20ο αιώνα για να δικαιωθεί ένα κείμενο το οποίο είναι σαν να το έφτιαξε η μνήμη της ανθρωπότητας να μείνει μέσα σε αυτό το κείμενο και παρόλο που θα το ξεχάσουν όλοι οι άλλοι και δεν θα το πιστέψουν κιόλας το γεγονός ότι θα υπάρχει σε κάποια φάση θα εξαναγκάσει μερικούς να κάνουν έρευνες και έτσι έγιναν αυτές οι έρευνες και τελικά βρήκαμε το 1960 τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα στην Αμερικανική Ήπειρο όπου αποδείχτηκε ότι οι Βίκιν είχαν μείνει εκεί πέρα, είχαν έρθει σε επαφή με τους αυτόχρονους λαούς και τελικά ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν αυτή την Ήπειρο. Αυτό το podcast λοιπόν είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ναυτικούς που τόλμησαν να κάνουν κάτι το οποίο είναι ακόμα και τώρα όχι αδιανόητο αλλά πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις θάλασσες, σε αυτές τις περιοχές βόρεια του Ατλαντικού να πηγαίνουν με τα σκάφη τους να ανακαλύψουν νέες περιοχές για να βρουν άλλη γη, κάτι που να είναι πιο θετικό για τη συνέχεια της ιστορίας τους και μετά αυτό να καταγράφεται για να μην ξεχαστεί γιατί βέβαια και είχαν δίκιο, θεώρησαν ότι ήταν ε, ένα σάφλος, ένα έπος που έπρεπε να μείνει ε, με έναν τρόπο γραμμένο που είναι πεζός, ε, δεν είναι ποιητικό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια απόδειξη ότι η ανθρωπότητα μπορεί να βρει τρόπους για να κωδικοποιήσει μνήμη ακόμα και μέσα στη λύθη των κοινωνιών.